το χθες οι σημερινές τάσεις και οι αυριανές εξελίξεις όσον αφορά στην αναζήτηση της ιδεολογικής ταυτότητας των κομμάτων εν μέσω των συνθήκων ύφεσης αναλύθηκαν στο Συμπόσιο Μνήμης του Κωνσταντίνου Καραμανλή με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τον θάνατό του. Τιμώντας αυτή την επέτειο, το Μέγαρο Μουσικής συνδιοργάνωσε με το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής συμπόσιο με τίτλο «Κωνσταντίνος Καραμανλής, τότε και τώρα», με τη συμμετοχή διαπρεπών προσωπικότητων της δημόσιας ζωής αλλά και κορυφαίων επιστημόνων. Στην εκδήλωση παρέστηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Αρχικά μίλησαν ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Ιωάννης Μάνος και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής Πέτρος Μολυβιάτης. Αμέσως μετά το λόγο πήραν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος και ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης. Κάθε εποχή να αναδεικνύει τις σωστές προτεραιότητες. Στην πρώτη οκταετία είχε πρόταγμα την ανάπτυξη και στη δεύτερη την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, χωρίς να ξεχάσει την ανάπτυξη. Και αναπτυξιακές παρακαταθήκες που άφησε από την πρώτη οκταετία έθεσαν τις βάσεις για να στερεώσει η δημοκρατία στη δεύτερη και μάλιστα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο Καραμανλής είχε και μια άλλη διάσταση βαθύτατα πνευματική, με φιλοσοφικό υπόβαθρο στέρεα ριζωμένο στον Αριστοτέλη και στο Θουκυδίδη. Περιστοιχιζόταν ο ίδιος από πνευματικούς ανθρώπους της εποχής του, όπως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Δημήτρης Χόρνου, ο Αλέξης Μηνωτής, ο Αλέξης Σολωμός και ο Οδυσσέας Ελίτης. Ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι που στάθηκαν για πολλά χρόνια απέναντί του, όπως ο Μίκης Θοδωράκης, κάποια στιγμή τον προσέγγισαν και συμφιλιώθηκαν μαζί του. Το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής αποτελεί σημαντικό έργο διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης αλλά και προαγωγής της επιστημονικής έρευνας. Αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τους νόμους περί κοινοφελών ιδρυμάτων. Μέσω των τεκμηρίων που διαθέτει, διαφωτίζεται η δράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή σε όλη της την έκταση και εμπλουτίζεται σημαντικά η ιστορική γνώση για τη μεταπολεμική Ελλάδα.